Με το μέλλον του τουρισμού να παραμένει αβέβαιο εξαιτίας της πανδημίας και των μεταλλάξεων, ο Υφυπουργός Τουρισμού εκτιμά πως το 2022 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, με την πλήρη ανάκαμψη του τομέα να προδιαγράφεται το 2024. Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Σάββας Περδίος αναφέρθηκε στις κύριες δράσεις του Υφυπουργείου και στην τιτάνια προσπάθεια για επανεκκίνηση του τουρισμού κατά το 2021, χαρακτηρίζοντας το δεύτερο εξάμηνο αρκετά αξιόλογο, καθώς οι αφίξεις αναμένεται να φτάσουν το 50% του 2019. Και επιθυμούμε όσο πιο νωρίς γίνεται να έχουμε τα πρωτόκολλα μας για τη λειτουργία του προορισμού για να μπορέσουμε να ανοίξουμε νωρίς όπως ανοίξαμε φέτος. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν αύξηση σε σχέση με πέρσι στις αφίξεις περιηγητών, αλλά και αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό. Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για τον προορισμό Κύπρος για πρώτη φορά ήταν πιο ψηλές από τις αναζητήσεις τον ίδιο μήνα του 2019. Όσο αφορά το κομμάτι ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού, επωφελήθηκε ένας στους τέσσερις από το σχέδιο επιχορηγήσεων διακοπών, ενώ το σχέδιο ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού έχει παραταθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. Για το 2022, με την συμπερίληψη στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην υλοποίηση 4 σχεδίων. Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου ορεινών και ακριτικών περιοχών μέσω του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης, αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων σε τουριστικά καταλύματα. Σημαντικό κομμάτι των δράσεων του Υφυπουργείου αφορά στην προώθηση του κυπριακού τουρισμού μέσω του ψηφιακού μάρκετινγκ αλλά και των επαφών και συνεργασιών με εταίρους στο εξωτερικό. Μαθητές που έστειλαν ηχηρά αντιρατσιστικά μηνύματα στο πλαίσιο.